Στην πραγματικότητα οι κυβερνήσεις θα συνέχιζαν να αναμειγνύουν πλευρές του Κέινσιανισμού με τον μονεταρισμό. Όμω πλησίαζε η ώρα που ο μονεταρισμός θα αναγνωριζόταν επισήμω ως η νέα Ορθοδοξία σε δύο χώρες, στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Ιανουάριο του 1980, ο Ρόναλτ Ρέιγαν ορκίστηκε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων και η οικονομική πολιτική του, η οποία σύντομα αποκλήθηκε Reaganomics ενσωμάτωσε μια εκδοχή του μονεταρισμού, μόλον ότι το νεοφιλελεύθερο δόγμα αγνοήθηκε σε σχέση με τις στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες αυξήθηκαν αστρονομικά και με το δημόσιο χρέος, που τριπλασιάστηκε. Από τις σημαντικότερες δυτικοευρωπαϊκές οικονομίες, μόνο η Βρετανία προσιλητήθηκε νωρίς και φανατικά στον νέο Μπορεί να το μπούμε και πατάμε κάτω τους φτωχούς και αδυνάτους. Να τον μπούμε και έτσι το νεοφιλελευθερισμό, ε, Ξεζουμίζουμε, διαλύουμε, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δομές υγείας, ε, εκπαίδευση, τα κάνουμε όλα ιδιωτικά. Το λες και έτσι. Το κάνεις αδύνατο, ας πούμε, να πάει ο άλλος σε δημόσιο νοσοκομείο και να γιατρευτεί. Ε, άμα δεν τα στάξει γερά... Τη δεκαετία του 80, στην πράξη όλες οι χώρες εξαναγκάστηκαν βαθμιαία να εφαρμόσουν αποπληθωριστικά μέτρα για να σταθεροποιήσουν την οικονομία τους. Ο φόβος για τον ανεξέλεγκτο καλπάζοντα πληθωρισμό έγινε το κυρίαρχο ζήτημα της πολιτικής. Όμως, ενώ ο απόπληθωρισμός αποτελούσε στρατηγική, ο νεοφιλελευθερισμός ήταν ιδεολογία. Στην πραγματικότητα, ο αποπληθωρισμό δεν ήταν ο στόχο του νέου φιλελευθερισμού, μόλον ότι ήταν συνήθω μέρο του οπλοστασίου που χρησιμοποιούνταν για να μειωθούν οι δημόσιε δαπάνε και το δημόσιο χρέο. Ο νέο φιλελευθερισμό επιδίωκε μάλλον τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με την μείωση των φόρων, την απορρίθμιση, την ιδιωτικοποίηση της βιομηχανίας και των δημόσιων υπηρεσιών και τον περιορισμό του δημόσιου τομέα. Ο συνολικός στόχος ήταν να αντικαταστήσει η αγορά το κράτος και η κινητήρια και ελέγχουσα δύναμη ως κινητήρια και ελέγχουσα δύναμη της οικονομίας. Μάλλον η αγορά έγινε κράτος. Δεν το αντικατέστησε. Ενσωματώθηκε, παντρεύτηκαν. Το κράτος δηλαδή είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης. Γιατί δίνει δουλειά σε όλους. Άρα, εφόσον δουλεύεις για το βασιλιά, όπου και αν δουλεύεις, και για την ευημερία του, βασιλιά, που είναι το κράτος, που είναι η αγορά, ε, δεν χρειάζεσαι και να πληρώνεσαι, γιατί να πληρώνεσαι. Είπαμε ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι ιδεολογία. Είναι θρησκεία, θα μπορούσαμε να το τραβήξουμε λίγο. Οπότε δουλεύεις για τον Θεό σου, που είναι ο βασιλιάς, που είναι το κράτος, που είναι η αγορά, που είναι το χρήμα που θα πάει στους πλούσιους, <laughs> τους ευγενείς. Αυτούς που βρίσκονται στην αυλή. Εσύ, φτωχέ πάρκε, θα πρέπει να δουλεύεις αμυσθή για την ιδέα. Για την πατρίδα, πες το και έτσι. Για την Ευρώπη, πες το και έτσι. Όποια μεριά και να γυρίσεις στο καλλιδοσκόπιο που έχει τα, τα γυαλάκια έτσι που είναι πολύ, πολύ επίπεδο, είναι, ε, είναι επίπεδα, είναι επιφάνειες του ίδιου καλλιδοσκοπίου. Οπότε, επανερχόμαστε. Πρέπει να δουλεύει, αμυσθή για, για το Θεό σου, που είναι η καλοζωία των πλουσίων. Tu vasilha